Να πούμε ότι διατηρούμε την επιφύλαξη της τροπολογίας που έχουν κατευθεί. Οχτώ υπουργικέ, εντάξει. Πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο, κύριε Υπουργέ. Και ο κάθε υπουργό, βέβαια, που έχει το νομοσχέδιο, έχει την ευθύνη. Επίση, βέβαια, και για τα άρθρα θα τοποθετούμε στην Ολομέλεια αναλυτικά. Τώρα για το σχέδιο νόμου, μετά και την ακρόαση των φορέων, επιβεβαιώνεται η θέση μα ότι η όποια βελτίωση επιχειρείται στο μηχανισμό, στο σύστημα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στο σύστημα να εξαλείψει αυτό το σαθρό και διάτριτο ε, μηχανισμό που έχει στηθεί. Το πλήρως ιδιωτικοποιημένο σύστημα είναι η βάση της αδιαφανούς διαδικασίας και στην αγορά ουσιαστικά αδειών οδήγηση. γιατί όπως εδώ έχουν καταγγελθεί αρκετές περιπτώσεις, ο άλλος πάει και αγοράζει Μία άδεια οδήγηση. Αυτό βέβαια έχει τραγικέ συνέπειε στην οδηγική ασφάλιση. ασφάλεια. Τι είναι γνωστό ότι τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα είναι πολλά. Και βέβαια, ένας λόγος ότι αυτά είναι αυξημένα είναι και ότι το θέμα τη εκπαίδευση, τη εξέταση και συνολικά τη χορήγηση αδειών οδήγηση είναι διάτητο. Εμείς κατανοούμε, κύριε Υπουργέ, την αντίθεσή σας με τη θέση μας ότι το θέμα της εκπαίδευσης, της εξέτασης και τελικά της χορήγησης άδειας οδήγησης χρειάζεται να είναι σε ένα δημόσιο σύστημα. Αυτή είναι η θέση μας. Στην πρώτη συνεδρίαση, καθώς και στην συνεδρία στο φορέων, καταθέσαμε πιο αναλυτικά και ακούστηκαν επίσης προτάσεις τέτοιες που μπορούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και όλον τον μηχανισμό δημο, δοκιμασίας από δημόσιες δομές. Σημειώσαμε και στην τρίτη συνεδρίαση ότι χρειάζεται από το σχέδιο νόμου να ξεκαθαριστεί ποιο δημιουργεί τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, τις πίστες, και ποιο θα τις διαχειρίζεται. Ρωτήσαμε αν θα επιβαρύνει τον υποψήφιο οδηγό η παρουσία του για τη δοκιμασία στην πίστα, στην πίστα στον δοκιμασμένο χώρο, ναι ή όχι, πρέπει να, και αυτό να απαντηθεί ή θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ότι δεν θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον υποψήφιο οδηγό, ε, ο, ο χώρος αυτός ο ειδικό, όπου κι αν είναι. Γιατί μπορεί να τον παραχωρήσετε ή με τα σδιτ, ξέρω εγώ, να τα έχει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω. Επειδή κυριαρχεί αυτό, κύριε Υπουργέ, το ΤΑΣΔΙΤ και στην κυβέρνησή σα, όπω βέβαια και στην προηγούμενη. Και οι φορεί κατέθεσαν την πρόταση ο υποψήφιο οδηγό να μην υποχρεώνεται να εξετάζεται και στα δύο στάδια, αν κοπεί στο ένα, αλλά σε αυτό που κόπηκε. Έχω την εντύπωση, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό πρέπει να το δείτε. Δεν είναι κάτι δηλαδή, που ε, δεν μπορεί να, να γίνει αποδεκτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο ε, να ισχύσει αυτό που έχει εντοπιστεί και από τους φορείς οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα βέβαια το σύστημα όπως αυτό έχει εξελιχθεί. Στη συζήτηση με τους φορείς επίσης και από τα επιμνήματα που κατατέθηκαν η πρόταση να επιλέγονται για εξεταστές και από την κατηγορία ΔΕΛΤΑΕ τεχνικών είναι πολύ σημαντική κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να τους αποκλείεται αυτούς. Να λέτε πρώτα πι ε τα e ε και αν δεν υπάρχουν οι ΔΕΛΤΑ ε. Καμιά φορά ο Δ ε τεχνικό είναι πολύ καλύτερο. Έχει καλύτερε γνώσει από τον ε, γυμναστή, από τον φιλόλογο, από οποιοδήποτε άλλο υπηρετή και είναι πι ε. Γιατί λοιπόν του αποκλείεται να μπορούν να επιλέγονται και από του ΔΕΛΤΑ ε, ε, ε εξεταστέ ε, δοκιμασία των υποψηφίων. Επισημάθηκε η ανάγκη προσλήψεων υπαλλήλων εξειδικευμένων, ώστε να στελεχώσουν το σώμα εξεταστών, εποπτών και όποια άλλη ειδικότητα απαιτείται για την απρόσκοπη λειτουργία του μηχανισμού δοκιμασία. Και χθε είπαμε, δεν μπορεί, αφού η περιφέρεια λέει ότι δεν μπορώ να προσλάβω άλλου. Το Υπουργείο όμω που έχει την ευθύνη όλου αυτού του μηχανισμού που έχει να κάνει και με την ζωή, με τη διασφάλιση της ζωής, όχι μόνο αυτού που οδηγεί, αλλά και του άλλου κόσμου, θα πρέπει να φροντίσει για την στελέχωση αυτών των μηχανισμών με το κατάλληλο προσωπικό και σε ποσότητα και σε ποιότητα, σε σχέση δηλαδή με τα προσόντα που θα πρέπει να έχουν. Το κόστος επίσης για την ε, άδεια οδήγηση κύριε Υπουργέ, το αυξάνεται και με το 50% επιπλέον που αυξάνεται το εξέταστρο και με το ασφάλιστρο που απαιτείται για τον υποψήφιο κτλ. Και, και, βέβαια δεν μιλάμε για τους άνω των 74 ετών που είπαμε και χθε ότι θα πρέπει αυτό να εξαλειφθεί, να μπορεί αυτός που είναι 74 ετών και άνω με εξετάσεις ιατρικές, κύριε Υπουργέ. Το είπαμε και χθες. Δεν αρκεί βέβαια ο παθολόγος και ο φθαλμίατρος. Χρειάζεται όντως σε αυτή την ε, ηλικία να υπάρχει ο νευρολόγος που θα μπορεί να πιστοποιεί ότι είναι ικανός για οδήγηση αυτός που είναι 74 ετών και να έχει βέβαια και μία εξέταση αντανακλαστικών από κάποιον άλλο γιατρό. Επίσης κύριε Υπουργέ, στο θέμα των, των παραβάσεων, στο θέμα των παραβάσεων, να ακούτε κύριε Υπουργέ, Έχετε λοιπόν τρεις κατηγορίες. Τι κάνετε με αυτό δηλαδή. Οδηγείτε ουσιαστικά στην παράβαση. Ο κάνει παράβαση από τους εξαταστές και τα λοιπά, θα πρέπει να είναι αυστηρή η παράβαση, η, η ποινή. Δεν μπορεί να του λέτε, ε, έκανες αυτό, άτε αυτό, ε, θα σε τιμωρήσουμε με λίγο ας πούμε. Ε, αυτό κάνετε. Μα έχετε τι... Α, Κοιτάξτε, αφού αυτό λέει κύριε, αυτό λέει μέσα το νομοσχέδιο. Εντάξει, τώρα ελληνικά διαβάζουμε κι εμείς, δεν διαβάζουμε κινέζικα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το εξηγήσετε και στην ε, τοποθέτησή σας. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η, παραβάση, η παράβαση είναι παράβαση. Και δεν μπορεί να παίζει κανείς, αν θέλετε, με την οδική ασφάλεια. Αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα που πρέπει να βγαίνει δεν μπορεί να παίζει κανεί με την οδική ασφάλεια. Αρκετά έχει θρηνήσει ο κόσμο, αγαπημένα του πρόσωπα, από ένα τέτοιο σύστημα το οποίο μπάζει από χίλιε μεριέ. Έχουμε βέβαια εκφραστεί και για το θέμα των μηχανοδηγών. Τη μηχανοδήγηση, κύριε Υπουργέ, είπαμε ότι δεν μπορεί κάποιο 4,5 ώρε να είναι να μηχανοδηγεί. Θα πρέπει να υπάρχει το διάλειμμα ενδιάμεσα. Αυτό που λέμε ήταν πρώτα μισή ώρα το διάλειμμα. Πρέπει να υπάρχει ένα διάλειμμα. Δεν θα είναι στις δυόμισι ώρες που ήταν. Πρέπει όμως να είναι ένα διάλειμμα. Και το είπα και έτσι, πώς το λένε, χοντρά, δεν θα κατουρίσει ο άνθρωπος. Τι θα γίνει, λέει, πρέπει να σκάσει. Ή πρέπει να έχει μαζί του ένα, πώς το λένε, ένα καθετήρα, που λέγει ο φίλος πίσω ναύμα. Δηλαδή, ε, δεν μπορεί αυτό. Πρέπει να λυθεί, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, έχουμε πει βέβαια για ε, τα αυτοκίνητα, τα, τα ταξί αυτά έχουμε εκφραστεί. Θα πούμε αναλυτικά βέβαια και στην Ολομέλεια και επιφυλασσόμαστε τέλος για την, τα άρθρα και για τις τροπολογίες να ψηφίσουμε ή να εκφραστούμε στην Ολομέλεια χωρίς τα την καθεμία. Επειδή οι τροπολογίες έρχονται εδώ και μάλλον θα ενσωματωθούν όπως φαίνεται. Δεν μπορούμε να μην πάρουμε μια, να μην πω, μια γνώμη. Μπορεί σε κάποιες να μην λέγαμε, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. <Ρι> Ακούστε, <Αυ> <Ρι> Αύ... <Ρι> αύριο <Ρι> η Ολομέλεια. <Ρι> Τα, κυρία Πρόεδρε, στην Ολομέλεια όμως θα μας πείτε, όπως συνήθως, Λοιπόν, έχετε καταργήσει την κατάρθρο και λέτε όλα μαζί 12 λεπτά. Και άντε να προλάβει τόσε λοιπόν επικουρικέ τροπολογίε να πει τη γνώμη σου. Να την αιτιολογήσει τέλο πάντων. Έρχεται εδώ ο Υπουργό, επιχειρηματολογεί και θέλουμε να καταγραφεί η αντίθεσή μα σε αυτή την τροπολογία που καταθέτει το Υπουργείο Υγεία. Γιατί ουσιαστικά η κυβέρνηση καταργεί, μα την κατάργηση του νοσοκομείου ε, και μάλιστα αθωώνει, όπως είπε ο κ. Κατσανιώτης, την προηγούμενη απόφαση των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και καταργεί ένα νοσοκομείο που εξυπηρετούσε όλη την περιοχή, από το Αγρίνιο μέχρι την Πελοπόννησο και εμείς διαφωνούμε ριζικά, δεν είναι η λογική της πληρότητας, τι είναι είναι, ότι δεν είχε πελατεία κτλ., Εντάξει, αυτό, αυτή είναι η λογική, κύριε Υπουργέ. Αυτή είναι η λογική που κυριαρχούσε και στα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, εμεί διαφωνούμε ριζικά με την κατάργηση του νοσοκομείου. Θεωρούμε ότι θα δυσκολέψει συνολικά τις ανάγκες της περιοχής, θα πάει πολύ πίσω τις παροχές υγείας σε αρκετό πληθυσμό Τη περιοχή και οι ευθύνε τη κυβέρνηση είναι μεγάλε και για αυτή την κατάργηση ενό νοσοκομείου. Ο κύριο Ξανθό. Μία σύντομη απάντηση, αν μου επιτρέπετε. Αγαπητέ μου συνάδελφε, υπερασπίζεσαι κάτι το οποίο το έχει λήξει η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή. Εδώ και Αλλά, τρία χρόνια. Άλλα, τώρα... άλλα λέγατε όμω πριν. πριν. πριν ξανά, λοιπόν. Άλλα λέγατε, κύριε. Έχουμε μεταφέρει λοιπόν. Ακούστε με. Δεν έχει χαθεί καμία λειτουργία από το δημόσιο σύστημα υγεία. Καμία δημόσια κλίνη δεν καταργήθηκε. Κανένας άνθρωπος δεν έχασε τη δουλειά του. Και οι, οι ασθενείς νοσηλεύονται σήμερα σε πολύ καλύτερες συνθήκες στη νέα πτέρυγα την οποία ολοκληρώσαμε του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση στην δημόσια περίθαψη της περιοχής, ίσα ίσα έχουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες και βεβαίως οι θέσει εργασίας διασφαλίστηκαν απόλυτα και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στην παροχή αυτών των πολύ σημαντικών υπηρεσιών που παρήχε τα προηγούμενα χρόνια αυτό το νοσοκομείο, που όμως απαξιώθηκε, εγκαταλείφθηκε και τώρα ενσωματώθηκε στη λειτουργία ενός μεγάλου τριτοβάθμινου νοσοκομείου.